precipitación se queda todo el balón, se le queda Albania. ¡Aftainer! ¡Quita la mierda que me cae el ala! ¡La Milano ya todo el ípido! ¡Ya Scotia, ya todo el giro Milia! ¡Ya mi crea Sergio Constantinopoli! ¡Zavgunda, Zropaque, Tardípoda, Tilprodotes! ¡Xavgiptes, ακροδεξί φασίστες! Όλες οι άλλες χώρες διεκδικούν και η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Ποιος θα χάσει το τέλος? Αυτός που διεκδικεί, δεν διεκδικεί. Θουκυδίδης, ο Κεμπελόπουλος. Φίλες και φίλοι, επειδή θα πούν πολύ, τα λες τώρα, ένα βίντεο θα επικαλεστώ. Επειδή έγινε πολύ ιστορία, πολύ φασαρία με την Οβάρτης. Κύριε Γραμμένε, αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εισηγήθηκα τότε στο κόμμα που συνεργαζόμουν να καταψηφίσουμε την ιστορία με τα εμβόλια. Ο τότε μεγάλος ηγέτης, φίλος του Αβραμόπουλου, θα τα λέω όλα τα, δεν γίνεται. Α, τι είναι αυτά που λες, επιδημία έχουμε, πανδημία έχουμε, να πάρουμε τα εμβόλια. Όταν πήγε στην Βουλή, εγώ απουσίαζα βέβαια, όπως συνήθως, τα έκανα αυτά, είναι μαυροπρόατο. Δείτε τι είχα πει τότε για την Οβάρτης και για τα συγκεκριμένα εμβόλια. Που τα αγοράσαμε με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Δείτε. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ποιοι έχουν τώρα συγκεκριμένα εμβόλια παγκοσμίως? Σε ποιο συμφέρει το εμβόλιο να διαμεθεί σε μια πανδημία θεωρητική? Ποιοι θα κερδίσουν? Διότι όταν η υγεία γίνεται εμπόριο και αυτοσκοπός το κέρδος, υπάρχει πρόβλημα. Αυτή η υποψία εμένα με κάνει να προβληματίζομαι εντόνως, κύριε Υπουργέ. Και θα σας πω και κάτι πολύ απλό. Ξεχνάμε ότι καταγγέλθηκε κατά καιρούς διαπλοκές μεταξύ γιατρών και φαρμακευτικών εταιριών και παγκόσμια. Το ξεχνάμε αυτό. Ποιος έχει τα συμφέροντα της εταιρείας η οποία διανέμει το συγκεκριμένο εμβόλιο? Ξέρει κανείς εδώ μέσα? Εγώ το έχω ψάξει σήμερα. Αναγκάστηκα να μιλήσω με συνάδελφο από την Αμερική, ο οποίος μου είπε ότι είναι ο Ράμσφελτ. Η εταιρεία του, η παραγωγός της εταιρείας του εμβολίου, η συγκεκριμένη εταιρεία. Προβληματίζομαι πολλές συμπτώσεις. Προβληματίζομαι εντόνως, κύριε Γιαννόπουλε, δεν σας διάκοψα. Αφήστε με να ακούσω για εμάς τι θέλετε. Αν πάρουμε την. Αν πάρουμε λοιπόν ως βάση την πηγή του εμβολίου, βλέπω ότι έχω ένα προβληματισμό. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που το 95 με την γρήπη των χείρων, η ίδια εταιρεία έχει την πατέρα του εμβολίου. Το πτηνό, το πτηνό. Ο ίδιος άνθρωπος πάλι έχει την πατέρα του εμβολίου. Αρχίζω λοιπόν, δεν συνωμοσιολογώ, προσπαθώ να δω λοιπόν κάποια σημεία αναφοράς αυτής της ιστορίας. Για να δω τελικά, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια κοινωνία όπου κοιτάμε όλοι το κέρδος. Αν αυτοί που κοιτούν το κέρδος προσφέρουν τα ανθρώπινα παράγοντα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι σύμπτωση στο Μεξικό, κύριε Κλητήδη, όπου ξεκίνησε η ιστορία αυτή, πήγε ο Σαρκοζή και έκανε εργοστάσιο παραγωγής εμβολίων. Τώρα, πρόσφατα. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει κέρδος και να σου πω η συγκεκριμένη εταιρεία, κύριε Σκουλάκη, που το εμβόλιο έχει κέρδη 700% μέσα σε 6 μήνες. Κέρδη χαμαστηριακά. Ας δούμε λοιπόν και πίσω από την κουρτίνα. Είναι μια γρήπη. Όταν μιλά... Παρακάτω λέω, δεν είναι πανδημία όμως. Το γιατί μου το κόψε, δεν ξέρω. Ο Διονύσης.